Με φόντο τα όσα συνέβησαν με την τρίτεκνη οικογένεια στην Καλαμάτα, στην οποία η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα, ερωτώμενος ο Υπουργός Επικρατείας ανήγγειλε πως ήδη το αρμόδιο Υπουργείο στοχεύει στην πρόσληψη ενός συμβούλου, ο οποίος και θα προτεραιοποιήσει τους οφειλέτες έτσι ώστε να μην επηρεάζονται αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Η πόλη της Καλαμάτας, με μια φωτιά που ξέφτασε μια τρίτεκνη οικογένεια, όπως γνωρίζετε, ανέδειξε ότι ήδη υπάρχουν σε επίπεδο μεσημείας 800 διακοπές σε σπίτια και 2.000 επίκειται ακόμα. Ενημερώθηκα και εγώ για το τραγικό περιστατικό και πρέπει να εκφράσουμε τη λύπη μας για αυτό το οποίο συνέβη. Η ΔΕΗ καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω την εκτίμηση ότι ήταν μάλλον άστοχη η ενέργειά της να κόψει το ρεύμα στη συγκεκριμένη οικογένεια. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ως ελληνική κυβέρνηση, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ σήμερα, είναι ότι από τη μεριά του Υπουργείου γίνονται όλες οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να υπάρξει η πρόσληψη ενός συμβούλου στη ΔΕΗ, ο οποίος θα μπορέσει να προτεραιοποιήσει τους οφειλέτες, έτσι ώστε το ίστατο, η ίστατη κίνηση της διακοπής του ρεύματος να μην επηρεάζει λαϊκές οικογένειες, να μην επηρεάζει οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Επομένως, να γίνεται μια ιεράρχηση, μια προτεραιοποίηση και να υπάρχει προστασία, κοινωνική προστασία για τους πλέον αδύναμους. Ως προς αυτό, το Υπουργείο θα πάρει πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία η οποία σας ανέφερα. Εστιάζοντας ιδιαίτερα στα ζητήματα κοινωνικής προστασίας, ο κ. Τζανακόπουλος στην συνέχεια σημείωσε πως για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης υπάρχει μια προοπτική αύξηση για το 2018. Από εκεί και πέρα, η κοινωνική προστασία και η πρότυνη από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης είναι πρώτη στο καθήκον. Αυτό το οποίο καταφέραμε είναι να εκκινήσουμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης με έναν προϋπολογισμό περίπου στα 700 εκατομμύρια με προοπτική αύξηση για το 2018, μάλιστα χωρίς να μειώσουμε παραοριακά κοινωνικά επιδόματα, διότι ξέρετε ότι η λογική η οποία υπήρχε κατά την εκκίνηση της δεύτερης αξιολόγησης ήταν ότι θα έπρεπε να περικόψουμε το σύνολο των κοινωνικών επιδομάτων τα οποία δίδονταν και να τα συμπεριλάβουμε όλα στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Αντιθέτως, αυτό το οποίο πετύχαμε με έναν εξορθολογισμό των κοινωνικών επιδομάτων πράγματι και με οριακές μετατροπές ήταν να εξασφαλίσουμε και την συνέχιση της ύπαρξης των κοινωνικών επιδομάτων αλλά και την εκκίνηση του προγράμματος του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Για μας η κοινωνική προστασία είναι εξαιρετικά σημαντική.